Πρωταγωνιστικό ρόλο στη χθεσινή κοινοβουλευτική αναταραχή έπαιξε και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης. Πάμε να δούμε το χρονικό. Την ώρα που ο Ηλίας Κασιδιάρης επιτίθεται φραστικά στον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι τα σενάρια που επικαλείται είναι της φαντασίας του, ο Άδωνης Γεωργιάδης αποφασίζει να παρέμβει. Σταματήστε να υποστηρίζετε τον ΣΥΡΙΖΑ ασταμάτητα. Ποιος υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ? Τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε τώρα? Εγώ υποστηρίζω τον ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς είστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτα να φωνάζεις. Κάτσε κάτω. Είσαι γελίος. Κοίτα μην έρθω εκεί. Κάτσε κάτω ρε κολ***. Εδώ είναι κοινοβούλιο. Η προανακριτική διακόπτη για να ερεμήσουν οι αθλητές. Συγγνώμη, βουλευτές. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος στην κόκκινη γωνία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Υπάρχει αυξημένη ένταση λόγω τεστοστερόνης. Είναι θέμα ενδοκρινολογικό. Και σε κάθε περίπτωση η ιατρική δεν έχει απαντήσει αν η ψυχιατρική προηγείται της ενδοκρινολογίας ή το αντίθετο. Με το που επιστρέφει στο ring, συγγνώμη στην αίθουσα, ο Ηλίας Κασιδιάρης στην πλεγωνία μπαίνει με direct και δεξί κροσέ. Θέλω να καταγγείλω ότι ο κύριος Βενιζέλος μιλάει προσβλητικά για τα μέλη της προανακριτικής. Εσύ δεν έχεις τεστοστερόνη που ανεβαίνει στο βήμα και λες άντε καλέ. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω τέτοιες σεξιστικές συμπεριφορές, κύριε Πρόεδρε. Προστατεύσετε με. Εγώ είμαι άντρας, δεν είμαι λαμόγιο, δεν είμαι απατεώνας εγώ. Είσαι όμως φασίστας. Η Βουλή δεν μπορεί να έχει διάλογο με τέτοιες ναζιστικές συμπεριφορές. Σκάσε, είσαι γελίος χοντρός. Να δούμε τι δήλωσαν οι αθλητές. Δέχτηκα μία ανήθικη υβριστική επίθεση από αυτό το πολιτικό ανδρίκελο που παριστάνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια που αντιδρούν όταν προσβληθούν. Ο συγκεκριμένος κύριος που με προσέβαλε εν συνεχεία καλούσε την αστυνομία και την ασφάλεια της Βουλής να διακόψει τη συνεδρίαση. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, αντί να τον επαναφέρει στην τάξη, προτίμησε να αποβάλει εμένα, να μου αφαιρέσει το δικαίωμα ερωτήσεων στην εξέταση του πιο κρίσιμου μάρτυρα. Διότι υπάρχει απόλυτη τάση συγκάλυψης. Αυτή η επιτροπή είναι μια παροδία, μια κωμωδία, ένα φιάσκο, μια γελιότητα στην οποία αρνούμαι να συμμετέχω. Το βρήκα πολύ διασκεδαστικό. Να δούμε τι λένε και οι αυτόπτες μάρτυρες. Θέλω να πεις αυτό το ψηλεύει, οι ύβρις και οι κλωτιές και οι προφυλακισμοί και η αγριότητα. Ο φόβος που κατέλαβε τους περισσότερους συναδέλφους ότι μπορεί να υπάρχει χειροδικία. Όλα αυτά ήταν απαράδεκτα να συμβαίνουν. Στις 3 το μεσημέρι οι αγώνες συνεχίστηκαν στα ελαφρά βάρη. Κύριος Κασιδιάρης προχώρησε σε απίστευτα υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Όχι μόνο προς τον κύριο Βενιζέλα και προς τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Πάνω στη στιγμή που ήταν έξαλλος, πέταξε κάτω ένα ποτήρι και έσπασε ένα μικρόφωνο. Με εμφανής τάσεις να διοπραγήσει κατά της Επιτροπής. Εσείς έχετε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πότε λέτε την αλήθεια. Έχετε εξελιχθεί σε μια κανάρα της πολιτικής. Πάτε από κλουβί σε κλουβί. Δεν σας εμπιστεύεται πιο αλλά όσο.